Θα παρακαλούσα πολύ τον κύριο Ευάγγελο Μημαράκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρωθυπουργός έθεσε πάρα πολλά θέματα στη μία μισή ώρα που μίλησε στις προγραμματικές δηλώσεις. Και θα έλεγα ότι και ορθώς, γιατί έπρεπε να αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και γι' αυτό ακριβώς είναι και πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσουμε σε όλα μέσα στο λίγο χρόνο. Θα προσπαθήσω όμως, με βάση και τη δική του ανάγνωση των προγραμματικών, να απαντήσω. Πάντως, πριν 8 μήνες, κύριε Τσίπρα, στις 8 Φεβρουαρίου περίπου, διαβάζατε από αυτό εδώ το βήμα άλλες προγραμματικές δηλώσεις. Αυτές δεν είχαν καμία σχέση με τις σημερινές. Ήταν εντελώς διαφορετικές. Και γι' αυτό ακριβώς, για να μην τις ψάχνουμε, εγώ θα τις καταθέσω για να είναι πρόχειρες και να ξέρουν οι συνάδελφοι τι μας είχε πει ακριβώς πριν 8 μήνες ο κύριος Τσίπρας, το Φεβρουάριο του 2015. Παρακαλώ για τα πρακτικά. Γιατί η αλήθεια είναι πως μόλις 15 μέρες μετά τις εκλογές, η πολιτική απάτη τελικά που στήσατε πριν τις εκλογές με τον κύριο Καμένο είχε αποκαλυφθεί σε όλη την έκταση. Οι προγραμματικές δηλώσεις που διαβάσατε και τα όσα ακούσαμε από τους υπουργούς δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα σε όσα λέγατε προεκλογικά και δεν περιέχουν τις βελτιώσεις που υπόσχονταν και δεν εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη. Διότι την ίδια ώρα με εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ, ατυχώς για σας, κατέθεσε ο υπουργός σας το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Δεν το είχατε διαβάσει, δεν το είχατε δει. Δεν ξέρετε τι αποκαλύπτεται από το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Να σας πω εγώ λοιπόν. Απεκάλυπτε το προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι μετά το θετικό ρυθμό που είχαμε το 2014, η χώρα επιστρέφει στην ύφεση και το 2015 και το 2016. Αποκάλυπτε ότι μετά τη σταδιακή μείωση της ανεργίας το 2014, αυτή διωγγώνεται. Αποκάλυπτε ότι μετά από 2 χρόνια πρωτογενών πλεονασμάτων, η οικονομία επιστρέφει και πάλι στα πρωτογενή ελλείμματα. Αποκάλυπτε ακόμη ότι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης βουλιάζουν στα ελλείμματα, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες δυστυχώς διωγγώνονται ξανά. Αποκάλυπτε ταυτόχρονα το προσχέδιο που κατετέθη χθες ότι τα πρόσθετα μέτρα λιτότητας που σχεδιάζει η συγκυβέρνησή σας με τους ΑΝΕΛ ξεπερνούν τα 6,5 δις. Μάλιστα, ρητά μας αναφέρει ο προϋπολογισμός ότι το 62% είναι πρόσθετη φόρη και το 38% είναι περικοπές δαπανών. Και φαίνεται ότι από τις περικοπές αυτές των δαπανών που λέει το δικό σας προσχέδιο είναι σε κύριες το 75% και σε επικουρικές συντάξεις και σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικά επιδόματα. Αποκάλυπτε τελικά πως εσείς, όπως μας τα είπατε χθες, επενδύετε μόνο στον καιροσκοπισμό, στον πολιτικό καιροσκοπισμό, με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας για να διαλύσετε τη Βουλή, πολιτικό καιροσκοπισμό με το δημοψήφισμα παροδία για να το ερμηνεύσετε μετά όπως θέλετε, πολιτικό καιροσκοπισμό και όταν κλείσατε τις τράπεζες και βάλατε τα capital controls, πολιτικός καιροσκοπισμός όμως και τώρα που τελείωσαν οι αντιμνημονιακές κορώνες. Πάνε οι βάρβαροι και γίνατε μνημονικότερος των τροϊκαϊγανών. Θυμίζω λοιπόν αυτό που εσείς λέγατε στις προηγούμενες ομιλίες σας, ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο και λίγους για πολύ καιρό. Δεν μπορείς όμως να κοροϊδεύεις τους πάντες για πάντα. Αλέξης Τσίπρας. Ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι έκλεισε οριστικά τη συζήτηση για τον Brexit. Έτσι μας είπε όχι μόνο εδώ και στην Αμερική. Η αλήθεια όμως είναι ότι εσείς το ζωντανέψατε αυτό. Εσείς ζωντανέψατε τον εφιάλτη της εξόδου από το ευρώ με την εγκληματικό πείραμα που κάνατε για να εκβιάσετε με τη θεωρία των παιγνίων την Ευρώπη. Άρα, η αλήθεια είναι ότι οι κίνδυνοι βρίσκονται δυστυχώς μπροστά μας και αυτοί έγιναν και δημιουργήθηκαν από τη δική σας την πρώτη διακυβέρνηση. Και η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τον ελληνικό λαό είναι ότι έρχεται πολύ βαρύς χειμώνας. Ίσως ο πιο βαρύς από όσους έχουν περάσει. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται πως όσα λέγατε προεκλογικά, αποδεικνύεται πως όσα λέγαμε προεκλογικά ισχύουν στο ακέραιο. Ότι βιαστήκατε να κάνετε εκλογές για να προλάβετε τη φοροκαταιγίδα που εσείς αναβάλατε για τα τέλη του χρόνου. Γιατί πολλά από αυτά έπρεπε να είχαν εισπραχθεί πιο πριν. Βιαστήκατε για να προλάβετε τους νέους φόρους στα νησιά μας,
στους αγρότες, στους επαγγελματίες και σε αυτούς που δείχνεται ότι σας πονάνε στα φτωχά και μεσαία και αδύναμα στρώματα της κοινωνίας. Να προλάβετε τις περικοπές που γνωρίζατε ότι ήταν έτοιμες για τις συντάξεις. Αποδεικνύεται λοιπόν σήμερα πως άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Γι' αυτό σας είπα ότι πάθατε μετάλλαξη όταν υπογράψατε το μνημόνιο. Εγώ προσωπικά δεν αναγνωρίζω εσάς, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς διαφορετικός από το ΣΥΡΙΖΑ τον προεκλογικό. Από την επομένη των εκλογών, η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου άρχισε να εγκαταλείπει όλα όσα λεγόντουσαν προεκλογικά. Και από τη μεθεπομένη άρχισε να βαφτίζει πλούσιους τους εργαζόμενους με 1,5 χιλιάρικο, έχοντες τους συνταξιούχους που παίρνουν περίπου 1 χιλιάρικο. Και από την ίδια εκείνη στιγμή που έπεφταν οι μάσκες, ο λογαριασμός πήγαινε στην κάθε οικογένεια και άρχισε να φουσκώνει. Τι έγινε δηλαδή? Αυξήθηκε η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 75% φέτος και 100% του χρόνου. Αυξήθηκε στο 23% το ΦΠΑ η εστίαση και σωρία άλλων προϊόντων. Αυξήθηκαν κατά 30% όλες οι συστηρεστές ΦΠΑ σε αρκετά νησιά και θα αυξηθούν και σε όλα τα άλλα νησιά μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυξήθηκε στο διπλάσιο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία. Αυξήθηκε κατά 30% η εισφορά αλληλεγγύης. Αυξήθηκε ο φόρος για τα ασφάλιστρα. Αυξάνεται ο φόρος για τα ενοίκια. Και αναστέλλεται προσωρινά για κάποιο χρονικό διάστημα, μας λέτε, το 23% στα φροντιστήρια και την ιδιωτική εκπαίδευση. Που δηλαδή και αυτό αυξήθηκε. Σας αποδείξαμε προεκλογικά ότι η επιβολή του φόρου αυτού είναι έμπνευση δική σας. Ήταν στο προεκλογικό σας κείμενο στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το θεωρείτε μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν δεν το έχετε διαβάσει, είναι στη σελίδα 33. Θα σας το καταθέσω. Και μη μας λέτε σήμερα ότι καταλάβατε και ψάχνετε ισοδύναμα, γιατί τώρα βλέπω ότι ή πραγματικά δεν ακούσατε τις προτάσεις μας ή προσποιείστε ότι δεν τις ακούσατε. Γιατί οι επεκφογές δεν είναι λύση. Η αναστολή δηλαδή δεν είναι λύση. Το βράδυ θα ξαναμιλήσετε. Δεσμευτείτε εδώ και τώρα ότι το μέτρο αυτό δεν θα εφαρμοστεί. Απλό είναι. Δεν χρειάζεται να μας πείτε τίποτα άλλο. Εμείς επίσης, κύριε Τσίπρα, σας είπαμε και το είπαμε πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, δεν ήταν προεκλογική δέσμευση, ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τον ΟΓΑ και τη φορολόγηση των αγροτών, χαίρομαι που είναι εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από εμάς δεν γίνονται δεκτές ως έχουν. Να το ξέρετε. Γιατί καλέσαμε και καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει τους αγρότες που αγωνίζονται να επιβιώσουν όπως οφείλεται. Να ακούσετε και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους μαγαζάτορες, τους επαγγελματίες που φαίνεται τώρα η αλαζονία σας δεν θέλετε ούτε να τους δείτε. Οφείλετε να ακούσετε τις γυναίκες που βιώνουν πολύ τα προβλήματα της κάθε οικογένειας και κυρίως τις πολύτεκνες αλλά και τις μητέρες ανηλίκων παιδιών για τις οποίες πάρα πολύ ενδιαφερόσασταν αλλά τώρα κόβεται και όλα τα επιδόματα. Όμως και τη νέα γενιά που είδε τα όνειρά της να γίνονται κουρέλια, όνειρα τα οποία εσείς υπέρμετρα τους καλλιεργήσατε. Και βέβαια να ακούσετε και τους ανέργους που ζητούν επενδύσεις και δουλειές και δεν ζητούν και λένε όχι στα άλλα πειράματα, όχι στην εξαπάτηση, όχι σε άλλους φόρους. Είναι ανάγκη να μην ξεχνάμε πως πολλές φορές κρίσιμες υπηρεσίες, επειδή άκουσα και τον Υπουργό Υγείας, διασφαλίζονται χάρη στον πατριωτισμό και το φιλότιμο των Ελλήνων, των επαγγελματικών ομάδων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ένστολους, οι οποίοι ξενυχτούν με πατριωτική δική τους αυταπάρνηση και διακινδυνεύουν για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για το ανθρώπινο δυναμικό που μόλις μας μίλησε τώρα ο κύριος Υπουργός Υγείας στον χώρο της υγείας, που παρά τις περικοπές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τους, παρά τις ελλείψεις των νοσοκομείων σε ανθρώπινο και υλικοτεχνικό υλικό, κρατούν όρθιο το σύστημα υγείας και υπηρετούν με υπευθυνότητα το κοινωνικό σύνολο. Ξέρετε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει φτάσει να αποτελεί είδηση ότι πληρώνονται οι εφημερίες των υγειονομικών, ότι πληρώνονται οι εφημερίες των γιατρών. Έχει φτάσει να αποτελεί είδηση ότι κάποια στιγμή πληρώνονται οι οφειλές προς τους γιατρούς, οι οφειλές προς τους φαρμακοποιούς. Και με την ευκαιρία να επαναφέρω τη θέση μας ότι για τα φαρμακεία πρέπει να εφαρμοστεί το γερμανικό μοντέλο. Τώρα οι Έλληνες είμαστε απέναντι σε συνέπειες που έφεραν τα ανεύθυνα παιχνίδια του πρώτου επταμήνου. Και κανείς δεν αισθάνεται ότι σήμερα είναι καλύτερα από ότι το Γενάρη. Όλοι θεωρούν, όποιον πολίτη και να ρωτήσετε σήμερα, θα σας πει ότι το Γενάρη ζούσε καλύτερα και είχε περισσότερη αισιοδοξία.
Εγώ θέλω να επαναλάβω από την αρχή τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία θα σταθεί με συνέπεια, με ευθύνη μπροστά στις ανάγκες της χώρας. Και το αποδείξαμε έμπρακτα. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλεσσε τη χώρα στα πρόθυρα του Brexit, της χρεοκοπίας και του χάους. Και το αποδείξαμε και στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών αμέσως μετά από εκείνο το δημοψήφισμα παροδία που κάνατε. Πατριωτισμό και υπευθυνότητα λοιπόν αποδείξαμε. Όμως και στη συνέχεια σύσσωμη η κοινοβουλευτική μας ομάδα, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές ομάδες, σας έδωσε εξουσιοδότηση διαπραγμάτευσης για να κρατηθεί η χώρα στο ευρώ. Όχι για να υπογράψετε ό,τι να είναι, όπως είπατε χθες, και αυτό θα το πάρετε πίσω. Εμείς σας είπαμε ότι τα μέτρα είναι δικά σας. Εμείς στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Από εκεί και πέρα εσείς τα αποδεχθήκατε αυτά που κάθε μήνα δυστυχώς γινόντουσαν και χειρότερα. Αν είχατε αποδεχθεί από το Γενάρη το mail το οποίο συζητούσαμε τότε, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και σας δώσαμε όλοι μαζί μία ψήφο εμπιστοσύνης που δεν έχει ξαναδοθεί ποτέ σε Έλληνα πρωθυπουργό να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα. Και αντί να γίνετε εθνικός ηγέτης, ξαναγίνετε κομματάρχης του ΣΥΡΙΖΑ και γυρίσατε πίσω για να μας κάνετε εκλογές. Σε πλήρη λοιπόν αντίθεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τους αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, που άλλα έλεγαν και άλλα κάνουν, εμείς οι νεοδημοκράτες μπορούμε να κοιτάμε όλους τους Έλληνες με το κεφάλι ψηλά στα μάτια, γιατί τους είπαμε την αλήθεια. Γιατί ό,τι είπαμε προεκλογικά ισχύει στο ακέραιο. Λοιπόν, εμείς στηρίζουμε τις διαφθορτικές αλλαγές που χρειάζονται για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία νέων θέσεων. Λέμε όμως ότι μας βρίσκεται κάθετα αντίθετους, ακριβώς απέναντί σας, σε νέα μέτρα, σε νέους φόρους, σε νέες περικοπές. Δεν θα τα ψηφίσουμε. Είναι ανάγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα, να ανοίξει χωρίς καμία καθυστέρηση αυτό το πακέτο Γιούνκερ, για το οποίο μας έχει ζαλίσει ο Πρωθυπουργός εδώ και τρεις μήνες. Λες και ήταν δικό του. Δεν έχει καταλάβει ότι τα 20 δις του ΕΣΠΑ και τα 15 δις από την ΚΑΠ είναι εξασφάλιση από εμάς. Η δικιά μας κυβέρνηση τα εξασφάλισε. Τι μας το λέτε και μας το ξαναλέτε και δεν τα ξεκινάτε επιτέλους να προχωρήσουμε. Ανησυχούμε όμως, γιατί η πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπως και στα άλλα, έτσι και τώρα, έδειξε άγνοια, ανεπάρκεια, ανικανότητα. Ανησυχούμε γιατί ακόμα και τώρα συνεχίζονται τα αντιφαντικά και αλλοπρόσαλα μηνύματα στο ζήτημα των αποκρατικοποιήσεων. Εμείς πρόσφατα, σχεδόν καθημερινά, βλέπουμε ότι ο ένας υπουργός ανοίγει μια πόρτα στις επενδύσεις και ο άλλος έρχεται και την κλείνει. Κλείνει την πόρτα ολόκληρη για να μην μπουν οι επενδύσεις. Το είδαμε στην περίπτωση της Κόσκο. Το είδαμε στα περιφερειακά αεροδρόμια. Το είδαμε στην ενέργεια. Το είδαμε στην επίσκεψη Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου φτάσατε, κύριε Πρόεδρε, στο σημείο να εκτοξεύρετε η ύβριση εναντίον της χώρας. Να μιλάτε για διεφθαρμένες σχέσεις. Και ενώ πάτε να ζητήσετε επενδύσεις, να λέτε πως για να φτιάξουν κάτι στην Ελλάδα πρέπει να πληρώσουν κάτω από το τραπέζι για να προχωρήσει η επένδυση. Και τι είναι αυτό, λάθος? Αυτό είναι έγκλημα. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι έγκλημα. Όχι, δεν χαθήκαμε στη μετάφραση. Έτσι το είπε. Έτσι το είπε. Λοιπόν, θέλω και το έκανε και την κίνηση. Έκανε και την κίνηση. Θέλω ακόμη να υπογραμμίσω. Το επιβεβαιώνετε, μπράβο. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά μας η μεγάλη. Παρακαλώ. Λοιπόν, αφού δεν είναι ψέματα 7 μήνες... Παρακαλώ, ησυχία από κάτω. Γιατί δεν το φτιάξατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 7 μήνες μας κυβερνάτε. Τι περιμένετε ακόμα? Μόνο να διορίζετε οι μετέρους. Λοιπόν, εγώ θέλω να υπογραμμίσω ότι και εμείς, κύριε Πρωθυπουργέ, εμένουμε και είμαστε μαζί σας στο θέμα διευθέτησης του χρέους, γιατί εσείς το δημιουργήσατε δυστυχώς το ζήτημα πλέον, εκεί που το φέρατε, με τα 90 δις το ΦΕΣ. Γιατί στους 8 μήνες που περάσανε, δυστυχώς η βιωσιμότητα του χρέους επιδεινώθηκε. Αφενός γιατί η χώρα πέρασε ξανά από τα πλεονάσματα στα ελλείμματα. Και αφετέρου γιατί οι εγκληματικοί χειρισμοί προκάλεσαν νέες υπέρογκες δανειακές ανάγκες. Άκουσα λοιπόν προχθές τον κύριο Τσίπρα να μιλά για απομείωση του χρέους. Πρέπει να καταλάβει, και τον καλό να το καταλάβει, ότι η απόφαση που λήφθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στις 12 Ιουλίου δεν έφερε τίποτα παραπάνω από όσα δεσμεύτηκαν οι εταίρες μας στο Eurogroup της Νοεμβρίου του 2012. Είναι εδώ και ο κύριος Σταθάκης, τα έχετε διαβάσει, τα ξέρετε, θα σας τα καταθέσω να τα ξαναδείτε.
Και τον καλό να μην ξεχνά ότι με δική του συμφωνία πλέον το κούρεμα του χρέους αποκλείεται ρητά. Πάει το κούρεμα το χρέους. Εσείς το υπογράψατε. Με τη συμφωνία του 12 μπορούσαμε και να το συζητήσουμε. Με τη συμφωνία που κάνατε δεν μπορεί ούτε αυτό να συζητηθεί. Και για να σταματήσει το παραμύθι που λέτε και που ξαναλέτε και που χασκογελάτε, παρακαλώ για τα πρακτικά. Και... και επειδή πράγματι σας βλέπω και γελάτε, θέλω να σας πω ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αυτά τα θέματα δεν θέλουν να τα συζητούν στον ΟΗΕ. Δεν τους αρέσει. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να σας είχαν ενημερώσει. Γιατί πήγατε να το συζητήσετε στον ΟΗΕ, ενώ ξέρετε ότι βάλατε τη συμφωνία και την έχετε υπογράψει, η οποία δίνει τις συμβουλές και κατέθεσα τώρα στα πρακτικά. Άκουσα επίσης τον Πρωθυπουργό να λέει ότι συγκρούστηκε στις διαπραγματεύσεις για να στηρίξει την αγροτική παραγωγή και ότι γι' αυτό θα αξιοποιήσει το σκοπό κοινοτικού σπόρου 20 δις ευρώ. Λοιπόν, και αυτό να τελειώνει το παραμύθι. Η μόνη σας επιτυχία στον αγροτικό τομέα είναι ότι χάσατε τεράστιους κοινοτικούς πόρους για την αγροτική ανάπτυξη. Έχετε καθυστερήσει δραματικά για την έγκριση του νέου προγράμματος και τώρα προχωράτε στην υπερφορολόγηση των αγροτών και στη μείωση των αγροτικών συντάξεων χωρίς την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο με την ψήφο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πάμε παρακάτω. Όπως τα είπατε εσείς κύριε Πρωθυπουργέ, σας άκουσα να μιλάτε για τους κακούς ολιγάρχες οι οποίοι σας αντιπολιτεύονται σκληρά και σας κυνηγούν. Δεν κατάλαβα τι σας κυνηγούν. Έχετε καμιά γλυκύτητα τώρα και σας κυνηγούν, το εννοείτε διαφορετικά. Λοιπόν, εγώ σας καλώ, δεν έχει ονόματα και διευθύνσεις και επίθετα. Ή μην πείτε επίθετα, λίγοι είναι γνωστοί να σπεί ονόματα. Για να δούμε. Να δούμε ποιοι είναι. Φαντάσματα είναι. Δεν τα ξέρουμε τα ονοματάκια τους. Και εσείς κύριε Παπά που με κοιτάτε, τι κρατάτε σε ομοιρία αυτό το νόμο και δεν τον φέρνετε να τελειώνει για να τον συζητάτε και να τον κουνάτε και θα περάσουν τα ΜΜΕ και να χειροκροτάνε όλοι από κάτω. Περάστε το λοιπόν, φέρτε το αν έχετε τα κότσια να δούμε πού είναι οι ολιγάρχες, να δούμε ποιον στηρίξανε προεκλογικά. Ξέρετε... Η Ελλαδίτσα μας είναι μικρή χώρα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όλοι ξέρουν τις παρέες μας, τις φιλίες μας, τις συναναστροφές μας, όλοι ξέρουν ποιος στηρίζει ποιον. Σταματώ εδώ προς το παρόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε θα συνεχίσω επ' αυτού. Γιατί ο βρώμικος πόλεμος ο προεκλογικός δεν θα μείνει αναπάντητος. Εμείς με τις 50 υπογραφές που διαθέτουμε θα φέρουμε όλες τις δικογραφίες που εκκρεμούν στο Προεδρείο για να συζητηθούν. Γιατί αυτή η λάσπη που πετάξατε προεκλογικά δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Θα έρθείτε εδώ λοιπόν με την υπογραφή σας να βεβαιώσετε ότι κανείς από τη Νέα Δημοκρατία δεν συμμετέχει σε σκάνδαλα. Αλλά μόνο από κάποια άλλα κόμματα ή από κάποιες άλλες παρέες. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι απέτυχαν οι προηγούμενες ανακεφαλαιώσεις της ποίησης των τραπεζών. Και ότι θα αλλάξετε τις διοικήσεις των τραπεζών όσων χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση. Καλά, αλήθεια τα λέτε αυτά τώρα. Δεν ξέρετε ότι ήδη έχετε αλλάξει τις διοικήσεις και όσες δεν έχετε αλλάξει έχουν την έγκρισή σας. Ο κύριος Δραγασάκης δεν έχει αλλάξει τις διοικήσεις δύο τραπεζών. Τι άλλες θα αλλάξει. Και δεν ξέρετε. Αφήστε που στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν το διαβάσατε κύριε Τσίπρα. Έτσι απροετοίμαστος πάτε παντού ρε παιδί μου και δεν εκπροσωπείτε τη χώρα έτσι. Εδώ τουλάχιστον είστε, δεν εκπροσωπείτε την κυβέρνηση. Έξω όμως διαβάστε κάτι και αν δεν θέλετε να σας τα δώσουμε εμείς. Λοιπόν, στο προσχέδιο, στη σελίδα 15, που είναι ο Υπουργός Οικονομικών, αλήθεια, πάλι λίγο. Μας λέει ότι είναι δική του πολιτική. Ναι, εντάξει. Βέβαια, θα απαντούσε. Υποθέτω ότι θα έρθει στην Επιτροπή να διαβάσει τον προϋπολογισμό που κατέθεσε, να ξέρει. Σημειώστε δε ότι ο προϋπολογισμός που έχει καταθέσει αναγνωρίζει ότι το 2013-2014 μειώθηκε το χρέος. Αναγνωρίζει ότι από τα PSI η πορεία της χώρας έγινε πολύ καλύτερη. Τέλος πάντων. Ο ίδιος λοιπόν ομολογεί ότι η νέα ανακεφαλαιοποίηση είναι αποτέλεσμα των δικών του και δικών σας καταστροφικών επιλογών. Γιατί εσείς προκαλέσατε κρίση εμπιστοσύνης
Διαβάστε το προσχέδιο. Εσείς προκαλέσατε φυγή καταθέσεων, εσείς προκαλέσατε το κλείσιμο των τραπεζών, εσείς προκαλέσατε τα capital controls, εσείς κάνατε αναπόφευκτη τη νέα ανακεφαλαιοποίηση. Και αφού τα κάνατε όλα αυτά, έρχεστε εδώ τώρα στις προγραμματικές να εξαπατήσετε και τους δικούς σας βουλευτές μιλώντας για αλλαγές δικήσεων στις τράπεζες. Και όλα αυτά την ώρα που η συμφωνία που εσείς υπογράψατε με τους δανειστές και που αποτελεί νόμο του κράτους στη σελίδα 1025, για να σας τα λέω κιόλα, λέει ότι εισαγωγικά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη των τραπεζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση. Το έχει υπογράψει. Το λέει ο προϋπολογισμός. Και έρχεται εδώ και μαζί θα τα αλλάξω. Θα αλλάξω κι αυτά. Αλλάξτε τα, κύριε Τσίπρα. Άκουσα επίσης ότι είπατε, λέγατε, ότι σε αντίθεση με όσα έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η δική σας πολιτική προωθεί τη δίκαιη κατανομή των βαρών. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα επιβάλλετε 6,5 δις ευρώ μέτρα. Από αυτά, πάνω από 5 δις αντιστοιχούν σε περικοπές μισθών και συντάξεων, όπως λέει ο προϋπολογισμός σας. Σε αύξηση φόρων, σε βάρος μικροϊδιοκτητών και ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, καταναλωτών και συνταξιούχων. Αυτός είναι ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός αυτός που πάει στους πλούσιους, στους έχοντες και κατέχοντες, ή πάει στους φτωχότερους. Για να μην προσθέσω και τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης που θα πλήξει τη μικρή επιχείρηση. Για να μην προσθέσω και την αύξηση της ανεργίας που θα πλήξει τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η δίκαιη κατανομή βαρών. Αυτή είναι η αριστερά που εσείς πιστεύετε. Αυτή είναι η μνημονιακή αριστερά που θα εφαρμόσει το πρώτο αριστερό μνημόνιο. Χαίρομαι όμως που αντιγράφοντας τις δικές μας αρχές και στόχους μιλήσατε για την ανάγκη ανταγωνιστικότητα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Εδώ εμείς περιμένουμε το διατάφτα. Σε κάθε περίπτωση επιμένουμε πως η χώρα χρειάζεται πράγματι ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ανασυγκρότησης που να καλύπτει όλους τους τομείς και όλες τις περιφέρειες. Και καταρχήν να μπω στα θέματα πάλι ένα-ένα. Στο θέμα της παιδείας. Πρέπει να εγκαταλείψετε τις χρεοκοπημένες ιδεοληψίες για την εκπαίδευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί η αριστεία να θεωρείται ρετσινιά. Καταλάβετε το. Δεν μπορεί να ξεκινάει η σχολική χρονιά με δεκάδες σχολεία κλειστά. Δεν μπορεί να επιτρέπουμε και πάλι σε μια χούφτα κουκουλοφόρους να κλείνουν τα πανεπιστήμια και να μην αφήνουν να διδαχθούν τα Ελληνόπουλα. Αυτά δεν είναι νέα, δεν είναι προοδευτικά. Είναι συντήρηση του παλαιού, νοσηρού, πιο χρεοκοπημένου παρελθόντος. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση μοιάζεται έστω τόσο δά για τη νέα γενιά, υποχρεούται να εγκαταλείψει αυτές τις πολιτικές. Και βέβαια, μην τολμήσετε αλλαγές βιβλίων, που είναι ο Υπουργός της Παιδείας. Γιατί αν εκφράστε απόψεις σαν και αυτές που κουβαλά ο νέος Υπουργός Παιδείας για τη γενοκτονία των ποντίων, εμείς του λέμε να μην τολμήσει. Είναι ύβρι για την ιστορία μας. Είναι ύβρι για τη νέα γενιά. Από αυτό, ωστόσο, είναι ανάγκη βεβαίως και θα συμφωνήσουμε να επενδύσουμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, πιο πολύ στον τουρισμό, στην πρωτογενή παραγωγή, την τυποποίηση και την ναυτιλία με τις συνδυαζόμενες μεταφορές, την ενέργεια, τη βιομηχανία φαρμάκου και βέβαια στα κοιτάσματα του φυσικού αερίου που μπορεί να υπάρχουν στη γη και στις θάλασσές μας. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα λοιπόν να υιοθετεί και να εξαγγέλει κάποια από αυτά τα στοιχεία του δικού μας αναπτυξιακού προγράμματος, όπως το ανακοινώσαμε στη Θεσσαλονίκη. Εάν τα εννοούσε όμως, δεν θα ακύρωνε τους διαγωνισμούς για έρευνες πετρελαίου ή μπορούσε να τους βελτιώσει αν ήθελε. Εάν τα εννοούσε, δεν θα έκλεινε ορμητικά τα ορυχεία στις Κουριές. Αν τα εννοεί, χρειάζεται ενθάρρυνση και όχι τρομοκράτηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και βέβαια με την απόφαση του ΣΤΕ και με τις περιβαλλοντικές ανάγκες, οι οποίες πρέπει σαφώς με την ευαισθησία που έχουμε όλοι. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει στήριξη και όχι υπονόμευση των νέων επενδύσεων. Χρειάζεται κατά τη γνώμη μας αποτελεσματικότερο κράτος. Και θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι εμείς δεν χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία σε κανέναν και πολύ περισσότερο σε εσάς. Ο μύθος που πλάσατε δήθεν τελειώνει εδώ. Τελείωσε το Γενάρη, γιατί τώρα στην Ελλάδα δεν είσαι ό,τι δηλώσεις όταν βρίσκεσαι στην κυβέρνηση, είσαι ό,τι πράττεις. Και εδώ αυτά που πράτετε μόνο αριστερά δεν είναι. Και θα σας πω, γιατί ξεχνάτε πως η πιο μεγάλη ανάγκη που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η δημιουργία νέων θέσεων δουλειάς.
Πραγματικά κοινωνική ευαισθησία υπάρχει όταν η κυβέρνηση φέρνει και όχι διώχνει πλούτο, όταν ανοίγει και όταν κλείνει επιχειρήσεις, όταν δημιουργεί και όχι όταν καταργεί θέσεις δουλειάς. Απαιτούμε λοιπόν από την κυβέρνηση να βάλει χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση σε πλήρη εφαρμογή τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ταυτόχρονα να προχωρήσει για να ξεμπλοκάρει τις μεγάλες επενδύσεις και απαιτούμε να υιοθετήσει το σχέδιό μας για καθολική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Δεν μπορεί να μιλά για ευαισθησία. Φτάνει πια αυτή η πολιτική απάτη. Στους κρίσιμους καιρούς λοιπόν που περνάει η ευρύτερη περιοχή μας, πρέπει να δούμε και τη διεθνή συνεργασία και ασφάλεια. Και λυπάμαι, κύριε Πρωθυπουργέ, που μια μισή ώρα στις δικές σας προγραμματικές δηλώσεις δεν ακούσαμε τίποτα λέξη για την εξωτερική πολιτική. Καταρχήν, θέλω να εκφράσω τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στο περήφανο ανθρώπινο δυναμικό γυναίκες και άντρες των ενόπλων δυνάμεων της πυροσβεστικής, του λιμενικού και της αστυνομίας που ξενυχτούν με τις περικοπές που έγιναν για τη δική μας ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε ταυτόχρονα την αταλάντευτη προσήλωσή μας σε μια εξωτερική πολιτική ανοιχτών οριζόντων. Μια στιβαρή πολιτική που θα διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να ανακαλέσει άμεσα τη δήλωσή του για άγνοια σε ό,τι αφορά την ύπαρξη θαλασσίων συνόρων. Θαλάσσια σύνορα υπάρχουν και ζητάμε η Βουλή των Ελλήνων να βεβαιώσει πως όχι μόνο δεν πρόκειται να εγκαταλείψει, αλλά και θα συνεχίσει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας όπως ξεκάθαρα αυτά ορίζονται στο δίκαιο της θάλασσας, τόσο στα χωρικά ύδατα όσο και στην ΑΟΖ. Ζητούμε λοιπόν από αυτό το βήμα να ξέρουν οι πάντες, όπου και αν βρίσκονται, πως οι Έλληνες στα δίκαια και τα δικαιώματά μας δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Ούτε στο Αιγαίο, ούτε στην Ανατολική Μεσόγειο, ούτε στο Ιόνιο, ούτε πουθενά. Και επαναλαμβάνουμε ταυτόχρονα προς κάθε κατεύθυνση ό,τι αφορά τα Σκόπια, ότι ισχύει η ομόφωνη απόφαση του Βουκουρεστίου που πέτυχε η κυβέρνηση Καραμαλή. Επαναλαμβάνουμε και τη πάγια θέση μας για το Κυπριακό, ότι είναι ένα θέμα εισβολής και κατοχής που μπορεί να λυθεί μόνο με εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ και σεβασμό του κοινοκτικού κεκτημένου. Θέλω ακόμα να επαναλάβω πως τα όσα ακούσαμε από την κυβέρνηση για το τεράστιο ανθρώπινο και διεθνές ζήτημα των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών δεν καταλαγιάζουν τις ανησυχίες μας. Θα είναι δραματικό αν συνεχιστεί αυτή η ελαφρότητα, η ανευθυνότητα, η ανικανότητα που συναντήσαμε το πρώτο 7μηνο της διακυβέρνησής σας. Οι διακηρύξεις σας για τείχη, φράκτες που παραπέμπουν σε αφύλακτα σύνορα δεν αφελούν. Δεν είναι λύση τελικά να κλείνει η κυβέρνηση την Αμυγδαλέζα και μετά να τους στηβάζει στο πεδίο του Άρεως και στην πλατεία Βικτωρίας. Καταλήγοντας, θέλω να εκφράσω ικανοποίηση, γιατί ο κ. Τσίπρας υιοθέτησε την πρότασή μας για μια τολμηρή αναθεωρητική συνταγματική αναθεώρηση. Τονίζω ότι χρειάζονται αλλαγές μεγάλες που να θωρακίζουν τη δημοκρατία και να υπηρετούν βασικά ζητούμενα της εποχής μας. Ένα από τα ζητούμενα σήμερα είναι να βρούμε ρυθμίσεις. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, το προσπαθήσαμε και στην προηγούμενη Βουλή, στην προηγούμενη αναθεώρηση, να βρούμε ρυθμίσεις που να μην διαλύεται έτσι εύκολα η Βουλή κάθε 6 μήνες. Και να έχουμε μια σταθερότητα. Η Βουλή να μπορεί να δίνει λύσεις. Επίσης, θεωρώ την ανάγκη να προχωρήσουμε στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Είναι αδιανόητο να θεωρείται προοδευτική αντίληψη που εμποδίζει τη χώρα να γίνει κέντρο εκπαίδευσης και αφετέρου αδιαφορεί μπροστά στην ανεργία των νέων μας και είναι υποχρέωσή μας να επιδιώξουμε το ακριβώς αντίθετο. Εμείς να παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης σε ξένους και όχι οι ξένοι σε εμάς. Εμείς να εισάγουμε και όχι να εξάγουμε φοιτητές. Και θέλω επίσης να επαναλάβω την ανάγκη να υπάρξει ριζική αναθεώρηση του άρθρου 86 ως προς την ποινική ευθύνη των υπουργών. Δεν μπορεί ούτε να μένουν ατιμώρητοι όσοι από κυβερνητικές θέσεις βλάπουν το δημόσιο, ούτε όμως και να δημιουργούνται σκιές επιδικαίων και αδίκων και μάλιστα προεκλογικά. Γι' αυτό πρέπει να τελειώνουμε. Σήμερα, όχι αύριο, φέρτε τώρα την πρόταση για τη σταματική αναθεώρηση για να τη συζητήσουμε και να προχωρήσουμε. Πριν από 8 μήνες λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ισχυριζόταν πως είναι αμετάκλητη η απόφασή του να εφαρμόσει στο σύνολό του τις δεσμεύσεις που είχε πει στη Θεσσαλονίκη. Για το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, για την κατάργηση του έμφυα, για αύξηση κατώτατου μισθού, για χιλιάδες θέσεις εργασίας. Διακήρυξε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά αύξηση στα όρια ηλικίας και τελικά σήμερα μας είπε εντελώς διαφορετικά.
Από όσα έλεγε, τίποτα δεν έμεινε. Ούτε τη 13η σύνταξη έδωσε, αντιθέτως τις μείωσε, σχεδιάζει να τις μοιάσει κι άλλο. Αντί να καταργήσει τον έμφυα και να αυξήσει το αφορολόγητο, εδώ κοντεύει να μας πάρει και τα κλειδιά από το σπίτι και να μπαίνουν μέσα, μάθαμε χθες οι εφοριακοί, να τα βλέπουν όλα, να μπαίνουν. Να μπαίνουν. Όχι να πηγαίνουν σε πανηγύρια στη Ρόδο και στην Ερμιόνη για να πιάνουν τους μικρούς τους φουκαράδες. Εφόσον θα υπάρχουν στοιχεία, να μπαίνουν, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει κάνει καμιά αντίρρηση. Αλλά όμως. Όχι, υπερασπίζομαι ότι αντί να χάνουν το χρόνο τους στα πανηγύρια που πήγανε για να πιάσουν εάν έκοψε απόδειξη ή όχι σε ένα πανηγύρι 2 ευρώ, εσείς λέτε ότι ξέρετε καλά τους φοροφυγάδες, στείλτε τους να τα κάνουν. Α, δεν κάνετε τα δε, μόνο τα μεν βλέπω και κάνετε. Μόνο τους φουκαράδες βλέπω και κυνηγάτε. Σε όλους τους άλλους εσείς τους χαϊδεύετε και δήθεν όλοι αυτοί οι ολιγάρχες σας κυνηγάνε και σας υποτιτεύονται. Εδώ είμαστε να τα πούμε. Λοιπόν, εμείς διαθέτουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Για να τελειώνουμε με αυτό που θα αναφέρεστε στη Νέα Δημοκρατία. Εκφράζουμε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό με ανθρώπινο πρόσωπο και απορρίπτουμε ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις που εσείς είπατε ότι υπάρχουν στο μνημόνιο το οποίο υπογράψατε. Αυτές οι ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις δεν έχουν σχέση με την κεντροδεξιά και με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλάβετε το. Εσείς έχετε υπογράψει αυτά. Εκφράζουμε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κεντροδεξιά που έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά με επίκεντρο τον άνθρωπο. Εσείς τι εκφράζετε τώρα, μπορείτε να μου πείτε. Γιατί αρχίσαμε και να ρωτιόμαστε. Μέχρι το Γενάριο λέγατε ότι εκφράζετε τη ριζοσπαστική αριστερά. Μας καταγγέλατε ως μερκελιστές, μνημονιακούς, προδότες. Σήμερα τι εκφράζεστε, πού το έχετε δει. Θα εφαρμόσετε ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που σας επέβαλαν αλλά υπογράψατε γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε αλλιώς. Μαζί με το δορυφορικό σας κόμμα, τον ΑΝΕΛ, που ζητάτε ψήφο εμπιστοσύνης γιατί. Για την υλοποίηση αυτών των ακραίων νεοφιλελεύθερων επιλογών. Γι' αυτό θα δώσετε όλοι εσείς οι συνάδελφοι ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί εμείς δεν θα δώσουμε, δεν είμαστε ακραίοι νεοφιλελεύθεροι. Είμαστε φιλελεύθεροι με κοινωνικό ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτές οι πολιτικές είναι δικές σας. Εσείς πιστεύετε στο μεγάλο και αναποτελεσματικό κράτος το οποίο θα συντηρείται με πολλούς φόρους από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εμείς πιστεύουμε στο μικρό και επιτελικό με λιγότερους φόρους. Γι' αυτό σας ρωτάω, πώς εκφράζεστε, αφού δεν έχετε κανένα δισταγμό, καμία επιφύλαξη για φόρους, για ιδιωτικοποιήσεις, για έμφυα, για τα ΦΠΑ, για τα λαϊκά στρώματα, όλα τα μέτρα αυτά τι είναι, αριστερά είναι, έτσι τοποθετήστε. Λοιπόν, ενώ εμείς σας προτείναμε προεκλογικά, με αιμονή που ίσως την παρεξηγήσατε, να βρούμε ένα μίνιμουμ εθνικής συνεννόησης, εσείς την απορρίψατε με αλαζονία. Οδηγήσατε τη χώρα σε εκλογές, πήρατε την πλειοψηφία με τον κύριο Καμένο, καλά κάνατε, άρα συνεπώς προχωρήστε μόνοι σας, έχετε πολύ καλή πλειοψηφία, ψηφίστε και εφαρμόστε μόνοι σας ό,τι υπογράψετε. Εμείς θα λέμε ναι σε κάθε τι θετικό, θα λέμε όμως όχι στις ισοπεδωτικές αντιλήψεις, τον κρατισμό, τον οσυρό κομματισμό. Όχι στις πολιτικές που επιβαρύνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία, χτυπούν τους αγρότες, κλείνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι στις πολιτικές που επιβραβεύουν τη μετριότητα και την ίσονα προσπάθεια. Όχι στην κυβερνητική ανεπάρκεια, την ασυνέπεια και την ανευθυνότητα. Όχι στην ψήφο εμπιστοσύνης κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μημαράκη.